Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Το θέμα μα σήμερα είναι σπασμένα νούμερα και μοναξιά. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε εκτόσει. Μου γράφει μια φίλη τα εξής. Λατρεμένη θέκλα. Εδώ και λίγε ημέρε σε συνάντηση ατυχία στο YouTube και από τότε φροντίζω να βρίσκω χρόνο για τα vlog σου κάθε μέρα. Γιατί μέρα χωρί θέκλα, ίσον μέρα χαμένη. Είσαι πολύ ευγενική. Σε ευχαριστώ. Σε θαυμάζω για το δυναμισμό που εκπέμπει σε συνδυασμό με την ευαίσθητη και γλυκιά ιδιοσυγκρασία σου, γεμάτη εν και συμπόνια, το ότι είσαι μαχητική και φυσικά τον ήχο του γέλιου σου. Ευχαριστώ. Είμαι μια μεγαλοκοπέλα εντό εισαγωγικών, πλέον 39, σχεδόν 40 ετών, ευπαρουσίαστη, χωρίς ναρκισιστική να διάθεση το λέω θα καταλάβεις παρακάτω, κοινωνική και δυναμική. Απασχολούμαι εδώ και 15 χρόνια στο χώρο της ψυχικής υγείας στο δημόσιο τομέα σε νοσοκομείο. Άρα έχω και σταθερή εργασία με καλό ωράριο. Μπράβο. Κάνω εδώ και δύο χρόνια ψυχοθεραπεία και παλεύω με τους δαίμονές μου, τους οποίους σταδιακά αρχίζω να κάνω φίλους μου. Πάλι μπράβο. Μπράβο. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ στον προσωπικό μου τομέα και δεν είσαι μόνη σου φιλενάδα. Δεν είσαι μόνη σου. Είμαι ελεύθερη εδώ και λίγο διάστημα. Δοκιμάζω ραντεβού, αλλά δύσκολα πλέον μπαίνω σε σχέσεις τα τελευταία 7 χρόνια της ζωής μου. Και πολύ καλά κάνεις. Σημαίνει πως έχεις οριμάσει. Γιατί το να μπαίνουμε εύκολα σε σχέσεις, αβίαστα και χωρίς να το μετρήσουμε, δείχνει ότι ακόμα είμαστε ανώριμοι ψυχοσυναισθηματικά και πολύ πιθανό να πέσουμε σε προβληματικές καταστάσεις γιατί, θα το πω από την αρχή του βίντεο, Δυστυχώς ζούμε σε χαλεπούς καιρούς που οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας, άνδρες και γυναίκες, είναι βαθιά πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά ακαλλιέργητοι. Ζούμε σε μια εποχή κενότητος. Ζούμε σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι επιμελούνται μόνο την εξωτερική τους εικόνα και καθόλου ή ελάχιστα τον εσωτερικό τους κόσμο. Δυστυχώς. Η τελευταία μου σχέση με κακοποιητικό τύπο που ερωτεύτηκα και έπεσα στα πατώματα κάτι μας θυμίζει αυτό, μάλλον πολλά κάτι μας θυμίζει αυτό η τελευταία, μου σχέση... Η τελευταία σου σχέση λοιπόν ήταν με ένα κακοποιητικό τύπο που ερωτεύτηκες και στα πατώματα. Το ερωτεύω με κακοποιητικό τύπο και πέφτω στα πατώματα θυμίζει λίγο συνεξάρτηση. Ε? Η προηγούμενη με έναν νερόβραστο τύπο που φοβόταν και τη σκιά του έμεινα έγκαιος και μου ζήτησε να διακόψω όπως και έκανα αφού δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου με έναν άχρωμο, άοσμο, αόρατο και δηλό σύντροφο ζωής. Χριστέ μου, Θεέ μου. Τι να πω, τι να πω. Σχέση με ένα νερό βραστό τύπο που φοβόταν και τη σκιά του, που όταν έμεινε έγκυος σου ζήτησε να διακόψει την κοίηση. Και εσύ τότε όταν έμεινε έγκυος και σου ζήτησε να διακόψει την κοίηση, το έκανες αυτό το πράγμα, Αφού δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή σου με έναν άχρωμο, άοσμο, αόρατο και δηλό σύντροφο ζωή, φαντάζομαι ότι αυτό ξεκαθάρισε μέσα σου όταν έγινε το περιστατικό. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένω ότι όταν μπαίνουμε δύσκολα σε σχέση, σημαίνει ότι αρχίζουμε να οριμάζουμε. Γιατί αυτά τα στοιχεία του άχρωμου, αόρατου, δηλού τύπου, αυτό θα τα είχε από την αρχή, αλλά εσύ θα τα παρέβλεψε προκειμένου να κάνει σχέση. Λυπάμαι πολύ που το βίωσες αυτό. Είναι πολύ τραυματικό να σου ζητήσει διακοπική ο σύντροφο σου λόγω φοβίας, ανασφαλιών, ανοριμότητας κλπ. Κλ. Κλ. Γενικά η διακοπική εισής είναι μια τραυματική εμπειρία, αλλά ειδικά όταν δεν είναι δική σου επιλογή, είναι πολλές φορές πιο τραύμα. Κλιματική. Τι να πω. Πριν από αυτόν με έναν κυριολεκτικά μαμάκια, εργασιομανή και σε πλήρη άρνηση τελικά για τη σεξουαλική του ταυτότητα, μάλλον για το σεξουαλικό του προσανατολισμό φαντάζομαι θα εννοείς, όπου έβγαζε φλήχτενες με την ουδέα του σεξ, δύο φορές το εξάμεινο και με προσευχή να πετύχει, με τον οποίο έφτασα ένα βήμα πριν το γάμο κυριολεκτικά. Αλλά ευτυχώς τελευταία στιγμή γλίτωσα με τη βοήθεια κυρίως του σύμπαντος. Άραστε. Σήμερα παρακολούθησα σε ένα από τα σχόλια. Να είναι και γελίο. Να γράφει μία. Τι είναι αυτά που λέτε ότι η ομοφιλοφιλία είναι στη φύση του ανθρώπου. Πόσους έχει οι οποίοι βγαίνουν μόνο με γυναίκες και μετά το γυρίζουν. Και απάντησα και εγώ πόσους έχει που παντρεύονται εν αγνία τους γυναίκες που δεν ξέρουν οι γυναίκες αυτές, εν αγνία των γυναικών ότι είναι ομοφυλόφιλοι γυναίκες για προσπαθώντας να καταπιέσουν τη φύση τους και δημιουργούν προβλήματα παντού. <coughs> μαμάκιας και ο οποίος έκανε σεξ δύο φορές το εξάμεινο, έβγαζε φλήχτενες με την ιδέα του σεξ, κυριολεκτικά λες, και έκανε και προσευχή να πετύχει κάθε φορά. Τι εκτόσει κάνουμε εκτόσει. Και έφτασε και ένα βήμα πριν το γάμο με αυτό. Σκε... σε τι εποχή ζούμε. Που η καλή περίπτωση είναι αυτό που είναι ένα κρυφομοφιλόφίλο, μαμάκια, ο οποίο θέλει να κάνει ένα γάμο για να τακτοποιηθεί προφανώ. Και είναι η καλή περίπτωση με τον οποίο φτάνουμε και ένα βήμα πριν από το γάμο. Ο τέμπορα, ομόρες, ο μόρε, ο κερί, ο ήθη. Και τέλος πριν, από αυτόν, πριν και από αυτόν ένα φουλ νάρκισο και ξανά κακοποιητικό τύπο. Άρα αγαπούλα μου έχεις μία τάση. Ή είχες μία τάση να μπαίνεις και να παραμένεις σε σχέσεις με προβληματικούς τύπους. Πάμε να δούμε τώρα γιατί. Στα κοπέντε μου ξεκίνησε ο μπαμπάς μου να νοσεί με καρκίνο. Η μητέρα μου με κατάθλιψε εξαιτία αυτού. Ο αδερφός μου από λόγω Αδιαφορία εντό αγωγικών, συγγνώμη, αδυναμία ήθελα να πω. Άρα, έχει και έναν αδερφό, ο είναι καλό και λεπούρι. Και εγώ το πρόσωπο αναφορά και φροντίδα για όλου. Εντελώ γονιωποιημένη. Ο μπαμπάζ δυστυχώ λίγα χρόνια μετά πέθανε και ακόμα και τότε δεν είχα το δικαίωμα να επενθύσω σε αντίθεση με τους υπόλοιπου. Άρα, βλέπουμε εδώ την ιστορία του αποδιοπομπαίου τράγου, την ιστορία του γονιωποιημένου παιδιού το οποίο καταλήγει συνεξαρτόμενο στις ερωτικές σχέσεις. Ήρθε λοιπόν σταδιακά πριν τρία χρόνια και μένα η σειρά μου, με μια ωραιότατη, μεικτή, αγχώδη καταθλιπτική διαταραχούλα, με αγωγή που χρειάστηκε να πάρω για 1,5 περίπου χρόνο. Έπαθες κι εσύ την καταθλιψή σου. Και αυτό το που λε, μειχτή αχώδης καταθλιπτική διαταραχή, είναι το πιο σύνηθε, η πιο σύνηθε εκδήλωση τη κατάθλιψη στι μέρες μα, να πηγαίνει πακέτο με την αχώδη διαταραχή. Αυτή τη στιγμή παρακολουθώ μόνο ψυχοθεραπεία και δεν είμαι τελείω ελεύθερη συμπτωμάτων, αλλά σιγά σιγά δυναμούν. Κάποια στιγμή θα σπάσουμε, ρε παιδιά. Πόσα να ένα άνθρωπο, πόσα να πόσα βάρη να σηκώσει, κάποια στιγμή θα τσακρίσει που λέμε και στην Κυπριακή διάλεκτο, τσακρίζω σημαίνει ραγίζω. Θα ραγίσει η ψυχή. Και θα βγάλει, διότι τι διαταραχές είναι να βγάλει. Έχω λοιπόν την αγωνία μου για το αν πρώτα απ' όλα θα βρω ποτέ αυτό που ψάχνω, για το αν θα προλάβω να γίνω μητέρα, για το αν θα μείνω τελικά μόνη μου μια ζωή, για το αν θα υποτροπιάσω, ταυτόχρονα με τόσα άλλα καθημερινά θέματα που πρέπει να διεκπαιραιώνω μόνη μου. Σε καταλαβαίνω και σε νιώθω. Σε μεγάλο βαθμό. Το μόνο που δεν σε νιώθω είναι το κομμάτι των παιδιών. Το πότε θα γίνεις μητέρα, γιατί εγώ έχω γίνει μητέρα εδώ και 25 χρόνια. Άρα δεν έχω αυτή την αγωνία πότε θα γίνω μητέρα. Όλα τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω, ενώ μπορώ να τα στο πλήρω. Μεγάλη ζήτημα με αυτό με τη μητρότητα. Μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Γιατί όντως είναι μία ανάγκη επιτακτική, είτε κοινωνική ανάγκη επιτακτική, επειδή οι άλλοι μας λένε γι' αυτό, είτε μια βιολογική ανάγκη επιτακτική, επειδή έχουμε μέσα μας το βιολογικό μας ζωρολόγο. Είτε και μια ψυχολογική ανάγκη επιτακτική, επειδή για κάποιους λόγους κάποιοι κάποιες γυναίκες μεγάλωσα με τη σκέψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω παιδιά. Πρέπει να κάνω παιδιά γιατί η μάνα μου προσπαθούσε να κάνει και άλλα παιδιά και δεν μπορούσε ή πρέπει να κάνω παιδιά γιατί αυτό είναι το σωστό. Ή πρέπει να κάνω παιδιά γιατί στην οικογένεια μας είχαμε ατεκνία, άρα εγώ πρέπει να κάνω παιδιά για να σπάσω, να σπάσω αυτό το μοτίβο. Δηλαδή αν είχα μια αδερφή που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά ή μια θεία που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, πρέπει εγώ οπωσδήποτε να κάνω παιδιά. Και γενικά αυτά, αυτά τα βιολογικά ρολόγια και τα κοινωνικά ρολόγια μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Θα σου σύστηνα φίλενάδα να διαβάσεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», που είναι ένα βιβλίο το οποίο στην ουσία α, απεκδίει τη μητρότητα από την οποιαδήποτε έγκλη. Δεν είναι εύκολο πράγμα η μητρότητα, ούτε ονειρικό είναι, ούτε ονειρεμένο είναι, χωρίς να σημαίνει ότι αποτρέπω τους ανθρώπους από το να γίνουν γονεί. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να γινόμαστε γονείς για άλλους λόγους, πέρα από το ότι έχουμε μια ισορροπία στη ζωή μας, έχουμε αγαθά στη ζωή μας υλικά και πνευματικά, που θέλουμε να φέρουμε έναν νέο άνθρωπο στον κόσμο για να μοιραστούμε μαζί με αυτόν τον νέο άνθρωπο που θα φέρουμε στον κόσμο τα αγαθά μας και να καθίσουμε εκεί πέρα τουλάχιστον τα πρώτα 18-20 χρόνια της ζωής του να καθίσουμε εκεί πέρα υπεύθυνα και σοβαρά να φροντίσουμε να είμαστε όσο πιο καλοί γονεί γίνεται. Αυτό είναι η μητρότητα, αυτό είναι η γονικότητα. Δεν είναι κάνω ένα παιδί και είμαι ευτυχισμένη επειδή κάνω ένα παιδί ή κάνω ένα παιδί για να με γεροκομίσει τα γεράματα όπως το σκέφτονται πάρα πολύ. Σου λέω ότι εσύ το σκέφτεσαι έτσι, λέμε τώρα. Και έρχονται οι φωνούλες από μαμά, φίλους, συγγενείς, συναδέλφους που μου λένε τα έχεις όλα. Εμφάνιση, εξυπνάδα, καλοσύνη, ανεξαρτησία, καλή δουλειά και δεν μπορείς να βρεις κάποιον. <laughs> Πόσο άσχετη είναι. <laughs> Θέλω να τους πεις ότι μου είπε η Θέκλα ότι στη σημερινή εποχή όσο πιο πολλά προσόντα έχεις τόσο πιο δύσκολα βρίσκεις άντρα. Θέλω να τους το πεις και να τους το ξεκαθαρίσεις ότι είναι διαπιστωμένο ότι όσο πιο όμορφη, όσο πιο έξυπνη, όσο πιο καλοσυνάτη, όσο πιο ανεξάρτητη, όσο πιο α, οικονομικά ανεξάρτητη είναι μια γυναίκα, δυσκολεύεται πολύ να βρει έναν άνδρα της προκοπής. Και όταν λέω άνδρα της προκοπής εννοώ έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα. Ψυχοσυναισθηματικά ισορροπημένο ο οποίος να έχει την ικανότητα να αγαπήσει και να συνδεθεί. Είναι πιο δύσκολο. Είναι, επίσης θέλω να τους πεις ότι δεν υπάρχει μια τεράστια ουρά από ελεύθερους, διαθέσιμους, κατάλληλου, συνδέσιμους άνδρες που μας περιμένουν απ' έξω και εμείς λέμε όχι δεν θέλω <laughs> και εμείς τους απορρίπτουμε. Όχι, να τους τα πεις αυτά. Να τους τα πεις αυτά τα πράγματα ότι ζούμε σε μια άγονη εποχή. Μια πνευματικά και ηθικά άγονη εποχή. Και αν μια γυναίκα θέλει να είναι σωστή με τον εαυτό της και θέλει να είναι σωστή και με τα μελλοντικά παιδιά της, πρέπει να προσέξει πολύ πουληθεί φτηνά. Και σας μιλάει μια που έχει πουλήθει πάμφθηνα στο παρελθόν. Προχωρούμε. Και αυτό δεν είχε αποτέλεσμα βέβαια. Χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Και λες εσύ και απαντώ μέσα μου γιατί απ' έξω μου βαριέμαι. <laughs> ρε το, λες να έχουν δίκιο, τι να κάνω λάθος. Μα έχω αφήσει είχαν θέματα. Κάνω διαρκώς άτυπες διαγνώσεις και η φύση της δουλειά μου είναι τέτοια και μαζί με την ψυχοθεραπεία και τις εμπειρίες μου εύκολα αναγνωρίζω την ψυχοπαθολογία. Που να σου ρε και ψυχολόγος. Είσαι στο χώρο τη ψυχή, γιατί ψυχολόγο δεν είσαι. Που και ψυχολόγο. Όλο το DSM γυρνάει πίσω από τα μάτια σου στην, στην πρώτη συνάντηση και στο πρώτο ραντεβού. Ναι, uh, το λε να έχουν δίκιο, τι κάνω λάθο, αλλά όσου έχω αφήσει είχαν θέματα. Κάνω διαρκώ άτυπε διαγνώσει και η φύση τη δουλειά μου είναι τέτοια. Και μαζί με την ψυχοθεραπεία και τις εμπειρίες μου εύκολα να γνωρίζω την ψυχοπαθολογία. Όντω πλέον πολύ πολύ δύσκολα θα βρω κάποιον μου να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Ο κύκλος μικρός γιατί διαμένω σε επαρχιακή πόλη έχουν μείνει μόνο τα σπασμένα νούμερα. <laughs> Καλό αυτό. Έχουν μείνει μόνο τα σπασμένα νούμερα. Έχω μια θεωρία επ' αυτού. Έχει καιρό που την είπα καιρό που την είπα. Υπάρχουν αξιόλογοι άντρε. Υπάρχουν. Και θα σου διαβάσω σε λίγο και ένα μήνυμα που έχει στείλει ένα αξιόλογο άντρα ή ένα άντρα ο οποίο κατατάσσει τον εαυτό του στου αξιόλογου. Ε, Όμω η αλήθεια να λέγεται ότι όσο πιο ισορροπημένο είναι κάποιο και τόσο πιο ικανό είναι για σχέση και όσο πιο συνδέσιμο είναι, τόσο πιο γρήγορα θα συνδεθεί. Οπότε ναι, μεγαλώνοντα <laughs> με ένα σπασμένο νούμερα. Ο κύκλο μικρό λε, γιατί διαμένω σε επαρχιακή πόλη έχουν μείνει μόνο τα σπασμένα νούμερα και βαρετό. <Κι> Κοιτάξτε, εγώ ξέρω και οι γυναίκε που ζούσε σε μεγάλε πόλει και έχουν μείνει μόνο τα σπασμένα νούμερα, δεν είναι μόνο στι μικρέ πόλει. Το τραγικό λε, δε, ότι το τελευταίο διάστημα έκανα τόσε πολλέ εκτόσει με ανθρώπου που παλιότερα δεν θα επέλεγα ποτέ και στο τέλο με απορρίπτουν. Έτσι! Όταν κάνει εκτόσει, θα φάει και απόρριψη μετά. Ή τρέπονται σε φυγή γιατί δεν το βουλώνω και λέω από την αρχή αυτά που θέλω, αυτά που με ενοχλούν και πολύ καλά κάνεις που δεν το βουλώνεις. Και όταν σε απορρίπτουν και τρέπονται σε φυγή γλιτώνεις, δεν κερδίζεις, ε, δεν χάνεις, γλιτώνεις, κερδίζεις. Όσες φορές το έχω βουλώσει το έχω πληρώσει πάνω ακρίβα με τη σωματική και ψυχική μου υγεία. Ήταν λίγε φορέ. Αλλά και στι λίγε φορέ που το βούλωσα, το πλήρωσα παράκριβα. Σου μιλάω και από προσωπική πείρα. Τι μου συμβαίνει, καλή μου θέκλα. Βοήθησε με να καταλάβω τι πάει λάθο. Δεν νομίζω να συμβαίνει μόνο σε σένα. Συμβαίνει στην κοινωνία. Δεν είναι δικό σου προσωπικό ζήτημα αυτό. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Των ημερών. Βοήθησε με να καταλάβω τι πάει λάθο. Δεν θέλω να μείνω μόνη μου. Έχω τόση αγάπη να δώσω και άλλη τόση που χρειάζομαι να πάρω. Πώ μπορώ να το καταφέρω αυτό. Πόσε ματαιώσει να αντέξω πια. Η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχουμε και πολλέ ματαιώσει. Άρα πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μα από τι ματαιώσει. Και πώ το κάνουμε αυτό. Κάνοντα πάρα πολύ αυστηρό screening στην αρχή μια γνωριμία δηλαδή τις πρώτες φορές που θα συνομιλήσουμε με κάποιον, τις πρώτες φορές που θα βγούμε ραντεβού, ελέγχουμε πολύ προσεκτικά το πώς νιώθουμε στην παρουσία αυτού του ανθρώπου και αν τυχόν βλέπουμε στοιχεία τα οποία να είναι κόκκινες σημαίες επειδή δεικνύουν τυχόν ψυχοπαθολογία του άλλου προσώπου ή προβλήματα στην προσωπικότητα του. Φοβάμαι ότι αυτή είναι και η πηγή του άγχους μου, γιατί έχει επέλθει τρομερή συναισθηματική κόπωση όλα αυτά τα χρόνια και πως αυτά είναι ένα ντόμινο το οποίο θα με παρασέρνει μέχρι πότε σε απανωτές πτώσεις. Λοιπόν, χρειαζόμαστε και ένα διάλειμμα από τα ραντεβού και τον dating. Ε, ένα διάλειμμα που για τον καθένα είναι διαφορετικό. Κάποιοι μπορεί να κάνουν ένα διάλειμμα 6 μήνες, άλλοι 3 μήνες, άλλοι ένα χρόνο, άλλοι 1,5 χρόνο. Θέλουμε και ένα διάλειμμα. Δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια θα χρησιμοποιήσω εντό εισαγωγικών των όρων ή άγραν πελατών. Πρέπει να είμαστε συνέχεια να προσπαθούμε να βρούμε άνθρωπο, να είμαστε συνέχεια στο ψάξιμο γιατί είναι πολύ ματιωτικό. Ακόμη και το να κάνει μια συνομιλία μέσω chat και να αφιερώσει χρόνο και μετά να πει Δεν μου κάνει αυτό ο άνθρωπο και κάνω unmatch. Και αυτό είναι ματιωτικό. και αυτό είναι κουραστικό. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε έχω Αφήνω τι ιστοσελίδε γνωριμιών, Αφήνω τι εφαρμογέ γνωριμιών. Uh, αυτό το διάστημα κάνω αποχή γιατί θέλω να ξεκουραστώ και να ερεμίσω λοιπόν επίσης λέει φίλοι εδώ στην πόλη που μένω είμαι τελείως μόνη γιατί έχω έρθει από αλλού και ήρθα πριν, πριν, πριν μερικά χρόνια λόγω του διορισμού μου οπότε και, όπου και παραμένω προς το παρόν γιατί δεν ξέρω και που να πάω καθώς και επειδή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πάρω μετάθεση ο μόνο λόγο που θα ήθελα να φύγω θα ήταν αν ήξερα ότι θα ευνοηθεί ο τομέα τη προσωπική μου ζωή και με βασανίζει και αυτή η σκέψη. Εντάξει, η πόλη στην οποία ζει είναι πολύ μικρή. Είναι μικρή. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγαλύτερε πόλει από αυτή που ζει. Ξέρω όμω ότι οι περίοδοι που έχουμε τάσει φυγή από προβλήματα που μα ταλανίζουν είναι οι πιο κατάλληλε για σημαντικέ αποφάσει. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Ε, πρέπει να το κοιτάξει αυτό το πράγμα. Αν εκεί που μένεις, για παράδειγμα, αν έχεις ένα υγιή κοινωνικό κύκλο και αν έχεις ανθρώπους με τους οποίους έχει συνδεθεί, ουσιαστικά δεν αξίζει τον κόπο να φύγει. Αν όμω δεν είσαι ιδιαίτερα συνδεδεμένη εκεί που είσαι, δεν θα ήταν κακή ιδέα να φύγει για ένα διαφορετικό περιβάλλον, πιο αστικό ίσω. Χωρί να σημαίνει ότι όσε ζουν σε μεγάλε πόλει, όσε ζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λευκοσία, ότι έχουν όλε τι επιλογέ των επιλογών και από την πρώτη μήνα που θα μετακομίσουν θα βρουν και άντρα. Δεν ισχύει αυτό. Η κρίση σπανικού και η κατάθλιψη ξεκίνησαν εδώ και τέσσερα χρόνια και με διάγνωση πριν από τρία, αφού έμεινα πολύ καιρό χωρί σχέση και μετά από απανοτέ ματιώσεις σε προσωπικό επίπεδο. Το να μένει χωρί σχέση έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα κακά του. Ένα από τα κακά του να μένει χωρί σχέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι η, η, το physical aspect, η σωματική σκοπιά του ζητήματος, ότι στερεί από τον εαυτό σου ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είναι η ερωτική ζωή και η σωματική επαφή και αυτό σε μια γυναίκα η οποία είναι για μια γυναίκα υγιή, για μια γυναίκα που είναι καλά και δεν έχει λόγο να μην θέλει να έχει ερωτική ζωή, είναι απώλεια το να μην έχει ερωτική ζωή. Προσπαθώ να κάνω ό,τι χρειάζεται για να είμαι καλά περπάτημα, κοινωνική ζωή, υποστηριχτικό δίκτυο από καλέ φίλε, γυμναστική, εκδρομέ. Και κάποια στιγμή πιστεύω πω θα βρω την αληθινή αγάπη, γιατί αυτή είναι η μεγάλη μου πληγή. Σε ευχαριστώ πολύ πραγματικά που θα ασχοληθεί με μένα. Σε ακούω με πολύ προσοχή και μετρά πολύ στα μάτια μου, τόσο σαν επαγγελματία, όσο και σαν άνθρωπο, ανοιχτό και καθαρό, με όλε τι αυτοαποκαλύψει σου και την πορεία τη ζωή σου στη διάθεσή σου. Άρα, εδώ βλέπουμε ότι στην πόλη που ζει, έχει έχει κοινωνική ζωή και υποστηρικτικό δίκτυο από καλέ φίλε. Έχει. Να σου πω κάτι, εγώ μένω στο χωριό. Το χωριό είναι περίπου 40 λεπτά από την πόλη. Και μένω με το σκύλο. Όπω όλοι γνωρίζετε. Και παρόλο που τους τελευταίους μήνες είμαι ανοιχτή στο να δημιουργήσω μια σχέση, δεν μετακινούμε από το χωριό. Γιατί θεωρώ ότι η ηρεμία της ζωής εδώ στο χωριό, ο τρόπος που έχω ταχτοποιήσει τη ζωή μου εδώ στο χωριό είναι πολύ πιο σημαντικά από το να πάω πίσω στην πόλη ή να πάω μέσα στη φασαρία και να κάνω δηλαδή εκτόσεις στο βιωτικό μου επίπεδο προκειμένου να βρω σύντροφο. Προτιμώ να μην έχω σύντροφο παρά να χάσω αυτό το πολύ καλό βιωτικό επίπεδο και τα λέω πολύ καλό βιωτικό επίπεδο εννοώ ότι δεν υπάρχει θόρυβος, δεν υπάρχει οχλαγωγία, ότι ζω μέσα στη φύση, ότι ζω σε ένα χώρο που έχει οξυγόνο, καθαρό αέρα κλπ. κλπ. Αυτό εννοώ καλό βιωτικό επίπεδο, δεν εννοώ, πλου... δεν πολύ βιωτικό επίπεδο. Λοιπόν, σου υποσχέθηκα και σας υποσχέθηκα ότι θα διαβάσω και την επιστολή του άνδρα, ο οποίο λέει ότι υπάρχουν και καλοί άνδρες. Κάτσε να τη βρω. Το κάνουμε πολύ βλόκα αυτό σήμερα τελικά. Να, άνδρες με αληθινά συναισθήματα. Λοιπόν, μου γράφει αυτός ο τύπος. Κυρία Θέκλα, υπάρχουν πολλοί άντρε εκεί έξω με πολύ αγνά και αληθινά συναισθήματα. Πολλέ φορές πιστεύουν ότι βρήκαν τη μία και μοναδική. Ερωτεύονται βαθιά, τα δίνουν όλα και μόλις αποδειχθεί ότι τελικά δεν είναι αυτή η μία και έρατο από πλευράς της όχι αληθινά και ανιδιοτελή συναισθήματα, πληγώνονται ανεπανόρθωτα και δεν μπορούν να βρουν ξανά τον εαυτό τους. Είμαι ένας άντρας με έξτρα έξτρα large συναισθήματα και μεγάλες αντοχές στη ζωή και δεν μπορώ να βρω εύκολα την ολοκλήρωση. Έχω πληγωθεί στο παρελθόν και νόμιζω ότι με την υπεραξία του εγώ θα προχωρήσω, κάτι που είναι μεγάλο λάθος και το κάνουν πολλοί νέοι. Μπορεί ένα υπερευαίσθητο άντρα να επουλώσει την πληγή από μια γυναίκα που την αγάπησε βαθιά και έδωσε όλο του το είναι, ή θα πρέπει να προχωρήσει και να κουβαλάει για πάντα τι πληγέ μαζί του. Θα ήθελα να κάνει ένα βίντεο και για εμά και από αυτή τη ματιά. Είναι ένα φαινόμενο που όλο και αυξάνει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, πολλά φιλιά και το όνομά του. Φίλε. Κόλλησα το, το mail σου στο mail της Φιλενάδας, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Είπαμε θα το κάνουμε πολύ vlog και έτσι διαβάζουμε και δεύτερο mail. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ότι υπάρχουν πολλοί άνδρες με αληθινά και αγνά συναισθήματα, οι οποίοι όταν πληγωθούν από μια γυναίκα, γράφεις πληγώνονται ανεπανόρθωτα και δεν μπορούν να βρουν ξανά τον εαυτό τους. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ανεπανόρθωτη η πληγή και δυσκολεύονται να βρουν ξανά τον εαυτό του επειδή ακριβώ πάρα πολλοί άνδρε γύρω μα δεν έχουν πρόσβαση ούτε στη ψυχοεκπαίδευση ούτε στη ψυχοθεραπεία. Θεωρούν δηλαδή ότι πρέπει μόνοι του να επιλύσουν τα προβλήματά του. Αυτό που έχει γράψει και εσύ εδώ, ότι έχει πληγωθεί στο παρελθόν και νόμιζε ότι με την υπηρεξία του εγώ θα προχωρήσει, κάτι που είναι μεγάλο λάθο και το κάνουν πολλοί νέοι. Και ρωτά μετά, μπορεί ένα υπερευαίσθητο άνδρα να επουλώσει την πληγή από μια γυναίκα που την αγάπησε βαθιά και έδωσε όλο του το είναι, ή θα πρέπει να προχωρήσει και να κουβαλάει για πάντα τι πληγέ μαζί του. Θέλω να μοιραστώ μαζί σα τη χαρά μου. Έχω πολύ μεγάλη χαρά για έναν παλιό μου θεραπευόμενο, ο οποίο ήταν αυτό που λέει το παιδί που έχει στείλει το email. Ήταν όντω ένα ευαίσθητο άνδρα με πολύ καλά στοιχεία, πάρα πολύ καλά στοιχεία, πολύ μορφωμένος. Α, και το πολύ μορφωμένος το λέω γιατί ενώ είχε μεγάλη ακαδημαϊκή μόρφωση, ψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση, δεν είχε τη συναισθηματική μόρφωση και τη συναισθηματική ευφία για να μπορέσει να διαχειριστεί τις σχέσεις του, και ο οποίος έμπλεξε με μία πρικοθύρα, με μία gold digger, Εντάξει? η οποία πρόφανως τον προσέγγισε και τον πλησίασε για τα δικά της οικονομικά ωφέλη. Και μάλιστα μου περιέγραφε και πώς του την έπεσε. Του την έπεσε έτσι στη ψύχρα εντελώς. Προφασίστηκε επαγγελματικού λόγους, συνεργασίες κτλ. Επισκε... Τον επισκέφτηκε εκεί στη χώρα που εργαζόταν και ήταν φιλοξενούμενη υποτίθεται και ενώ ο άνθρωπος κοιμόταν ένα βράδυ του καλού καιρού πήγε και, το, πήγε και έπεσε στο κρεβάτι τόσο καλά. Τέλος πάντων αυτός ο τύπος, ο ευαίσθητος και ο ρομαντικός, φτιάξε με την κοπέλα αυτή, την ερωτεύτηκε και την παντρεύτηκε. Και μετά επήλθε η τεράστια προδοσία. Επειδή η κοπελιά δεν κατάφερε να αποκτήσει αυτά που θεωρούσε ότι θα αποκτούσε μέσα από αυτό το γάμο, οικονομικά αγαθά, διορισμό σε μια δουλειά που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να διοριστεί όταν δεν είχε τα προσόντα κλπ. κλπ. Την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και πολύ πιθανό να τον κεράτωσε κιόλας. Και τον είχα αναλάβει εγώ τότε σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Πολύ απελπισμένο, πολύ πληγωμένο, πολύ στενοχωρημένο. Και κάναμε κάποιε συνεδρίε. Για κανένα χρόνο, περίπου έξι μήνες. Και δουλέψαμε πάρα πολύ και στο να ξεπεράσει το τραύμα από την προδοσία που υπέστη από την πρώην σύζυγο, αλλά και στο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τις γυναίκες να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται, να αποκτήσει ενσυναίσθηση, να αυξήσει τη συναισθηματική του νοημοσύνη και να αρχίσει να βλέπει τη ζωή διαφορετικά. Και σε εκείνη την περίπτωση είχαμε δει ότι είχε το δίπολο μαντόνα πόρνη. Δηλαδή είχε μέσα στο μυαλό του ότι υπάρχουν κάποιε γυναίκε που είναι μαντόνε, δηλαδή Παναγίε, κάποιε γυναίκε που είναι κατάλληλε για γάμο, και υπάρχουν κάποιε άλλε γυναίκε οι οποίε είναι κατάλληλε για πείδημα. Έτσι είχε μεγαλώσει με αυτή την οτροπία. Α, που είχε να κάνει με το οικογενειακό του περιβάλλον, με την, με το, με την περιοχή στην οποία μεγάλωσε εκεί που μεγάλωσε στην Ελλάδα, με το τι εμπειρίε πρώιμε είχε ερωτικέ κτλ. Και φτάσαμε στο σημείο. Είχαμε έτσι πολλέ έντονε συνεδρίε, τι οποίε του έλεγα. Πρώτα απ' όλα του έλεγα: Δεν μπορώ να καταλάβω πώ έχει πάρει το διδακτορικό σου, του έλεγα. Αστευόμενη φυσικά, γιατί ήταν κάποια πράγματα συναισθηματική νοημοσύνη, τα οποία πολύ δύσκολα μπορούσε να αντιληφθεί. Τέλο πάντων, να μην σα τα λόγω, τελειώσαμε τη δουλειά με τον άνθρωπο αυτό. Ξεπέρασε το χωρισμό, έβγαλε και το διαζύγιο και είχε αρχίσει να κάνει dating τότε. Και πριν λίγο καιρό με πήρε τηλέφωνο και μιλήσαμε. Και μου μίλησε για την πολύ ευχάριστη εξέλιξη στη ζωή του. Ότι μετά από χρόνια 34 τεσσερα χρόνια που τελείωσε την ψυχοθεραπεία, κατάφερε να δημιουργήσει μια υγιή σχέση με μια γυναίκα η οποία δεν ήταν καθόλου μέσα στα πλαίσια του τι είχε αυτό στο μυαλό του για το πώς πρέπει να είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί. Με την έννοια το ότι δεν είχε, ε, δεν έμοιαζε καθόλου σε εμφάνιση και σε στυλ συμπεριφορά με την πρώη γυναίκα του ή την πρώην φιλενάδα του, γιατί είχε δύο μεγάλε σχέσει πρωτού κάνουμε ψυχοθεραπεία, μία σχέση μακρόχρονη και το γάμο εκείνο που κατέληξε. Με μία κοπέλα πολύ πιο γίνη, πολύ πιο φυσική, πολύ πιο προσγειωμένη, η οποία, η οποία όπως και στην ιστορία της φίλης εδώ δουλεύει στο χώρο της ψυχικής υγείας η νέα του σύντροφος και μου είπε ότι είναι μια γυναίκα που δεν θα έφτιαχνα σχέση μαζί της στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι έχω μάθει όλα τα μαθήματα από τη ψυχοθεραπεία και μπόρεσα να εκτιμήσω την ουσία της γυναίκας αυτής, την καλοσύνη της γυναίκας αυτής, τη συνδεσιμότητα, την υγιή συνδεσιμότητα που μπορούσε να έχει η γυναίκα αυτή και ναι, νιώθω πως την αγαπώ, νιώθω πως την νοιάζομαι και νιώθω, επειδή παρακολουθεί και τα βίντεο, νιώθω μου λέει ότι διευρύνω τα όρια μου προκειμένου να την αγαπώ και να είναι και αυτή καλύτερα και εγώ καλύτερα. Και μου στείλε και φωτογραφία τους μαζί και δεν τον έχω δει ποτέ πιο ευτυχισμένο και πιο χαρούμενο και μια χαρά κουκλάρα είναι η κοπέλα εντωμεταξύ. Μη φανταστείτε ότι έχει πάρει καμία που δεν βλέπετε. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι, αλλά έτσι και αντικειμενικά βλέποντας εγώ ω μια ωραιότατη γυναίκα. Απλώ δεν ήταν εκείνο το στιλιζαρισμένο που ήταν οι δύο προηγούμενε. Εκείνο το α, πολύ προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση σε σημείο που προσέχουμε μόνο την εξωτερική μα εμφάνιση και δεν προσέχουμε καθόλου την εσωτερική μα εμφάνιση. Αυτό εννοούσε. Να διευκρινίσω εδώ πέρα ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να προσέχουμε και την εξωτερική μας εμφάνιση, να προσέχουμε και την υγεία του δέρματός μας και του μαλλιού μας και των διών μας και γενικά να ασκούμαστε και να ζούμε φυσική και υγιεινή ζωή και να φαίνεται και να προστατεύουμε και το σώμα μας. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εναντίον αυτού, αλλά θεωρώ ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι ο εσωτερικός μας κόσμος. Και εδώ θα σα πω ότι πρόσφατα έχω ανακαλύψει κάτι κανάλια στο YouTube, παιδιά. Δεν ήξερα πώ υπάρχουν τέτοια κανάλια. Έχει κάτι κανάλια ξενόγλωσσα, μπορεί να υπάρχουν και ελληνικά, δεν ξέρω. Στα οποία τα έχουν κάτι YouTubers, οι οποίε λένε πώ να ντύνεται η γυναίκα και πώ να κάθεται και πώ να μιλάει για να έχει κλάσ, Και να φαίνεται ότι ανήκει στην υψηλή κοινωνία και να βρει πλούσιο άντρα. Ακαλά. Έπεσα χθε το βράδυ σε ένα τέτοιο κανάλι και λέω, τι λέει ρε φίλε. Και μετά μπήκα και έκανα μια μίνι έρευνα στο διαδίκτυο και είδα ότι σε, στο Τάτσολ, που είναι μια ιστοσελίδα που γίνονται έτσι, είναι ένα μέσο κοινωνική δικτύωση που γίνονται έτσι συζητήσει που είναι πιο. Μιλούν οι άνθρωποι πιο απροκάλυπτα. Έχουν μπει και αυτή τη συγκεκριμένη YouTuber ότι λέει είχε ένα σκοτεινό παρελθόν, ότι είχε δουλέψει σε υπηρεσίε Uh, escorting συνοδών κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και ότι αυτά που παρουσιάζει για τον εαυτό τη, ότι έχει καταφέρει να πάρει έναν πλούσιο άνδρα επειδή έχει αλλάξει την εξωτερική τη εμφάνιση και εντείνεται πιο στιλάτα και πιο κυριλέ κλπ. Ότι δεν ισχύει. Όπω και να έχει. Δεν είναι κακή ιδέα να φροντίζουμε την εξωτερική μα εμφάνιση, αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να φροντίζουμε πρωτίστω την εσωτερική μα εμφάνιση. Και θα κλείσω αυτό το πολυβλόκ. Πολυβλόκ, Κυριακή σήμερα έχω ρέξει το πολυβλόκ διαβάζοντα και ένα email που μου στείλε μια μαμά. Ναι, μια μαμά η οποία παρακολουθεί το κανάλι μας. Λοιπόν, στην οποία απάντησα με πάρα πολύ αγάπη. <κυρίζει> Προβληματισμοί γονέων ήταν ο τίτλος του email. Αγαπητή κυρία Θέκλα, είμαι μητέρα 65 ετών. Παρακολουθώ τα τόσο ενδιαφέροντα βίντεο σας και τα βρίσκω πολύ χρήσιμα αφού βοηθούν τον κόσμο να δουν το πρόβλημα τους μέσα από τη ματιά μιας ψυχολόγου με ιδιαίτερες γνώσεις. Συγχαρητήρια για τον εμπεριστατωμένο λόγο σας και την ιδιαίτερη ικανότητα να αγγίζετε τις πληγωμένες ψυχές. Ευχαριστώ πολύ την κυρία. Από τότε που παντρεύτηκα, μέχρι και που παντρεύτηκαν τα παιδιά μας, στο σπίτι μας είχαμε μια υπέροχη πορεία. Με προβλήματα κανονικά που έχει κάθε οικογένεια αντιμετωπίσιμα και συνηθισμένα. Ένα γιατί όμως με κατατρώγει καθημερινά ενώ έχω δύο υπέροχα κορίτσια να αποτύχουν στο γάμο τους. Προφανώς έχουμε κάνει λάθη σαν γονείς. Τι είδους λάθη όμως που να ευθυνόμαστε για αυτή την κατάληξη. Θα μου πείτε ότι τη σήμερον ημέρα ένα διαζύγιο δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Όταν όμως αυτό συμβαίνει και στα δύο σου παιδιά αρχίζεις να λες ότι μήπως φταίω εγώ. Η μεγάλη μου κόρη είναι σήμερα 40 ετών. Έχει παντρευτεί πριν αρκετά χρόνια και έχει και ένα παιδάκι. Πριν παντρευτεί, είχε μια πολυετή σχέση που ενώ πήγαινε καλά και έδειχνε ότι θα είχε ευτυχή κατάληξη, ένα τρίτο πρόσωπο τα χάλασε όλα και ήρθε ο χωρισμό. Δηλαδή την απάντησε ο σύντροφό τη. Εμεί ω γονεί συμπαρασταθήκαμε μέχρι σε εκεί που μα το επέτρεπε το παιδί μα, αλλά δυστυχώ ο χωρισμό την πικράνε πολύ. Άρα βλέπει εδώ, αγαπημένοι μου, ότι ένα τραύμα από την πρώιμη ερωτική σχέση, από την πρώτη ερωτική σχέση μπορεί να. Α, λειτουργήσει καταλητικά στην εξέλιξη ενό παιδιού και δεν είναι απαραίτητο ότι του έχουν κάνει οι γονεί του κάτι. Μετά έρθει η γνωριμία με τον Τέο άνδρα τη, όπου από την αρχή είχαμε δει πολλά μελανά σημεία από τις τα επισημά να γονεί. Προσπαθήσαμε την, να την αποτρέψουμε, αλλά εκείνη ήθελε να προχωρήσει. Ήταν ήδη ενήλικη, άνω των 30 και η απόφαση ήταν καθαρά δική τη και δεν μπορούσατε να κάνετε και τίποτα, ακριβώ. Τα προβλήματα άρχισαν από την αρχή, όπως μάθαμε, εκ των υστέρων. Αν και εμεί διαβλέπαμε πράγματα, το να τα συζητάμε δεν βοηθούσαν γιατί το εκλάμβανε ω υπόδειξη και δεν θέλαμε να τα κάνουμε χειρότερα. Και δεν θα βοηθούσε και να τα λέγατε. Για να μην σα κουράζω, μετά από κάποια χρόνια γάμο, αποφάσισε να λήξει το γάμο τη και τώρα είναι πραγματικά απελευθερωμένη από έναν προβληματικό άνθρωπο. Την βλέπω να χαμογελάει, ζει με το παιδάκι τη αξιοπρεπώ, με την προσπάθεια να ξαναφτιάξει τη ζωή τη. Μια χαρά είναι η κόρη σα. Μια χαρά είναι η κόρη σα. Και το να ξαναφτιάξει τη ζωή τη δεν μ' αρέσει. Με ποια έννοια, με την έννοια του ότι φτιάχνω τη ζωή μου, εκτό και δεν το εννοείται έτσι. Φτιάχνω τη ζωή μου δεν σημαίνει απαραίτητα είμαι παντρεμένη και έχω άντρα για να φτιάξω τη ζωή μου. Φτιάχνω τη ζωή μου μπορεί να σημαίνει βρίσκω τρόπου να είμαι καλά με τι συνθήκε που έχω. Με το παιδί μου, με το σκυλί μου, με το γατί μου, μόνη μου, με τι φίλε μου. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει γάμο ή ερωτική σχέση για να είμαστε καλά. Ευκταίο είναι, είναι μια επιθυμία πολλών, των περισσότερων ανθρώπων η, η, συντροφικότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένη μια ζωή, δεν υπάρχει. Και α, τώρα θα σα διαβάζω και άλλο email μετά. Α, έχω πάρει φόρα σήμερα. Λοιπόν, όσον αφορά την άλλη μου κόρη, έχει παντρευτεί πριν μερικά χρόνια. Αυτή η κόρη μου είναι πιο αποφασιστική και δεν βάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί και μα τα συζητάει. Φαινομενικά καλό, ευγενικό κλπ. Αλλά στην πορεία είδε ότι έχει μία τάση προ το αλκοόλ. Ήδη έκανε το χωροφύλακα, πόσο ήπκε, τι ήπκε, γιατί είναι συνεχώ κουρασμένο κλπ. Έχουν μπει σε διαδικασία να κάνουν παιδί και το σκέφτεται πολύ. Ποιο θα είναι το αύριο. Εκείνο από τη μεριά του δεν παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα, ούτε καν να το δει κάποιο ειδικό. Ωστόσο, οι ιατρικέ του εξετάσει δείχνουν ότι υπάρχει θέμα υγεία ήδη. Ε, τα πράγματα σοβαρεύουν και εδώ, εδώ και η κόρη μου πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι. Όπω καταλαβαίνετε, η απογοήτευση για εμά του γονεί είναι διπλή. Τι δεν έχουμε κάνει καλά σαν γονεί. Τέτοια τύχη και τα δυο μου παιδιά. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι η λύση των καιρών. Εγώ βεβαίω και θέλω εγγονάκια να μεγαλώσουμε την καρδιά μου, όχι όμω με προβλήματα. Τι φταίει, ποιο φταίει που λέει και το ρητό. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την προσέγγιση σα στο πρόβλημά μου. Αν αναρτήσετε κάποιο σχετικό βίντεο, θα ήθελα να μην ενημερώσετε. Ευχαριστώ για την τήρηση από πλευρά σα των προσωπικών δεδομένων. Όλα, προσωπ... όλα, τα προσωπικά δεδομένα τηρούμε και τι απάντησα εγώ. Αγαπημένοι μου, δεν φταίτε εσείς. Είναι χαλεπή η καιρή. Πολύ δύσκολα βρίσκεις καλό και ισορροπημένο και πνευματικό άνθρωπο. Εσείς προφανώς μεγαλώσατε τα κορίτσια σας με αγάπη και κανονικότητα. Τα λέω κανονικότητα, εννοώ μέσα σε κανονικά πλαίσια δεν μας ανέφερε η κυρία να υπήρχε στην οικογένεια ψυχολογικός πόλεμος ή οτιδήποτε ή τα παιδιά της τώρα να της λένε εσύ μαμά μας έκανε το ένα, εσύ μπαμπά μας έκανε το άλλο και γι' αυτό καταλήξαμε εδώ. Η κοινωνία δεν είναι κανονική πλέον. Η πλειοψηφία είναι προβληματικοί άνθρωποι. Πνευματικά τεμπέλιδες. Καλύτερα να χωρίσει και η δεύτερη κόρη σου παρά να κάνει παιδί με αλκοολικό. Ο αλκοολισμός και οι εθισμοί γενικότερα είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Εξαιρετικά σοβαρό, σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βλέπεις η μεγάλη σου κόρη χωρίς εκεί είναι καλύτερα. Η ψυχοθεραπεία θα βοηθούσε και τις τρεις σας. Να ενδυναμωθείτε, να αντέξετε αυτή τη δύσκολη ζωή. Μην το παίρνει προσωπικά όμως. Και μην απεβαρύνεις τις κόρες σου να σε βλέπουν να στενοχωριέσαι. Shit happens. Και τρεις καρδιές. Αυτά έστειλα στη φίλη. Τώρα να τις γράψω να δει το σημερινό βίντεο. Για να θυμηθώ γιατί μου είπε να την ενημερώσω. Λοιπόν. Άρα και οι μαμάδες... έχουν παρόμοιες έγνες... Και οι άνδρες όπως είδαμε προηγουμένως και οι μπαμπάδες προφανώς γιατί από ό,τι κατάλαβα η φίλη εδώ πέρα ε, αναφέρεται και στον άνδρα της ό, ό, όταν λέει ότι, ότι εμείς ως γονείς προβληματιζόμεθα. Πάω τώρα να σας διαβάσω το τελευταίο που ήθελα να σας διαβάσω. Μια φίλη. Η οποία έστειλε το email που έγινε το βίντεο Νάρκη Σωσία απλά ανασφαλή, πριν κανένα μήνα. Νάρκη Σωσία απλά Μου έχει στείλει τα εξή ακόλουθα και τελειώνω με αυτό. Εντάξει. Είναι τεράστιο και το σημερινό vlog, αλλά είναι διακοπέ. Και θέλω να σας δώσω έτσι υλικό, μπολικό. Μετά το χωρισμό, από Νάρκη έρχεται η ηρεμία αλλά και η καταπίεση. Πάμε να δούμε τι μας γράφει. Γράφει λοιπόν η φίλη. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, ίσω σα έχω τροφή για βιντεάκι, διότι σίγουρα και αυτή η ιστορία μου ταλαιπωρεί πολλέ γυναίκε κυρίω και άνδρε ταλαιπωρεί. Μετά, από χωρισ... Μετά το χωρισμό από νάρκη σου έρχεται η ηρεμία αλλά και η καταπίεση. Έχω μεγαλώσει εγώ και αδερφή μου σε μια υπέροχη οικογένεια, πολύ όμορφο περιβάλλον που λέω μακάρι όλα τα παιδιά του κόσμου να είχαν τα παιδικά χρόνια που έζησα εγώ. Αργότερα βρήκα μια δουλειά που είμαι 21 χρονιακή και τη λατρεύω. Έχω πάει ταξίδια, έχω ζήσει πολύ ωραία. Μπράβο. Μόνο στην υγεία και στην προσωπική μου ζωή δεν τα πήγα καλά. Λοιπόν. Και αναρωτιέμαι. Γιατί σώνει και ντε για κάποιους είναι σημαντικό να βρω άντρα και να παντρευτώ. Δεν έχω δώσει το δικαίωμα ότι είμαι δυστυχισμένη έτσι που ζω. Γιατί νομίζουν ότι ένας άντρας χρειάζεται στη ζωή μου. Μετά το χωρισμό μου και την επιστροφή μου στο σπιτάκι μου, στην παλιά μου γειτονιά, εκεί που μεγάλωσα, δίπλα στη μανούλα μου, σε κάποια από τα ξαδέρφια μου και γειτόνου, και που δεν είναι και η καλύτερη γειτονιά σε σχέση με του ανθρώπου, αλλά εκεί είναι το σπίτι μου και η ηρεμία μου, καθισμένη στα σκαλοπάτια τη εισόδου μου με το σκυλάκο μου και τη μαμά μου δίπλα να δίνει, σταυρόλεξο, τη θεία μου να γελάει με το σκύλο και να τη μιλάω και να κουνάει το κεφάλι τη καταφατικά, ενώ δεν είχε ακούσει τίποτα. Στο χωράφι μου λίγο πιο πέρα που πάω και κάθομαι κάτω από το δέντρο και απολαμβάνω την ησυχία και το αεράκι που με δροσίζει, μέσα στην πολύ ζέστη και με την πολύ καλύτερη παρέα το σκύλο μου. Και με την καλύτερη παρέα το σκύλο μου. Εκεί έρχονται κατά καιρού εκείνοι κάποιοι άνθρωποι συγγενείς που με αγαπάνε. Άνθρωποι γνωστοί που λένε ότι νοιάζονται και άλλοι που αδιαφορούν αλλά να έχουν να λένε με αποτέλεσμα κρίσης άγχους και με πολλή πίεση μέσα μου. Και μου λένε. Τι πας να κάνεις στο χωράφι, πήγαινε να βρεις κανέναν κόμενο. Συγγνώμη που θα σου το πω, το λέω για το καλό σου, μη δεν σε τόσο με το σκύλο. Να βγεις να κάνεις καμιά γνωριμία. Είδαμε και εμείς που βγήκαμε και κάναμε γνωριμίες τη χαϊρήχαμε. Σάββα το βράδυ, θα βγεις. Ε, ναι, ε, ναι, λέω ψέματα για να με αφήσει ήσυχη. Με ποιον, με κάποιον. Εάν θα βγεις τότε να βγεις με ποιο θες. Να σε βγάλουμε στο Μηντάνι. Να σε βγάλουμε στο παζάρι μας και που λυθείς. Τι μεσιονικές αντιλήψεις είναι αυτές. Βγαίνεις για ποτό ή για καφέ. Να γνωρίσεις κανένα να σκαρώσεις κανένα παιδί γρήγορα και μαθες χώρισε μετά. Έχω έναν φίλο να στο γνωρίσω. Έχει λεφτά. Ουδέν σχόλιο. Ουδέν όμω, α. Ουδέν. Ουδένα. Ουδέν σχόλιο. Άιντε παιδί μου να έχεις την ευχή μου με ένα καλό παιδί με λεφτά. Ευχαριστώ και από το γάμο σου κουφέτα. Φεύγω. Μου έλειψε το παιδί μου τους λέω. Ω, δεν είναι παιδί σου, ο σκύλος σου είναι. Αφήστε με ήσυχοι. Με σκάσατε. Με φάγατε. Θα που θέλαν. Βρείτε εσεί γκόμενο, άμα λείπει. Αυτό θα του έλεγα και εγώ. Βρείτε εσεί γκόμενο. Ελεύθερο προξενητή για λόγου του γυρεύκη λέει και στην Κυπριακή διάλεκτο μια παροιμία, που σημαίνει αν κάποιο είναι ελεύθερο και κάνει προξενιά, σημαίνει ψάχνει για τον εαυτό του. Βρείτε εσεί γκόμενο με λεφτά, άμα σα λείπουν τα λεφτά. Βρείτε εσεί γκόμενο αν είστε δυστυχισμένοι μέσα στο γάμο σα. Ε, καλά του θα του τα έλεγε. Και αφήστε με μένα να απολαύσω την ελευθερία μου, τη φύση, να χαθώ στι όμορφε σκέψει μου, στο όμορφο πρωινό μου χαμογελό, να οριμάζω ως άνθρωπος και να νιώθω περήφανη με τον εαυτό μου για ό,τι έχω καταφέρει στη ζωή μου με ευγένεια και καλοσύνη. Με τα ψυχοεκπαιδευτικά σας βίντεο έμαθα να λέω stop. Κάποιοι πάντα θα λένε κάτι ό,τι και να κάνεις. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα θα βρουν κάτι να πω. Και να λένε εγώ θα προσπαθώ να μην με αγγίζει και πολύ καλά θα κάνεις αγάπη μου. Ε, δεν πάει να λέτε, εγώ είμαι καλά και αν θέλω να αλλάξω κάτι στη ζωή μου, θα το κάνω όποτε θέλω εγώ. Σα ευχαριστώ πολύ, με βοηθάτε πολύ και μου στέλνει μια τέλεια φωτογραφία. Δεν μπορώ να σα δείξω για λόγου προσωπικό δεδομένο με ένα τέλειο σκυλάκο που τον κρατάει αγκαλιά. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και, και φαίνεται έτσι πολύ ωραία η φύση εκεί που είναι. Αχ, αυτέ οι γειτονιέ των παιδικών μα χρόνων. Αχ, αυτέ οι πόλει τι οποίε έχουμε μεγαλώσει που μερικέ φορές δυσκολευόμαστε να επιστρέψουμε παρόλο που η φύση είναι τέλεια και υπέροχη από το τι θα βρούμε εκεί. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ σήμερα. Από όλα έχει το πανέρι. Το ρεζουμέ είναι ότι η κοινωνία περνάει ηθική κρίση, όχι μόνο οικονομική κρίση, και πνευματική κρίση, όχι μόνο οικονομική κρίση, και ψυχοσυναισθηματική κρίση, όχι μόνο οικονομική κρίση. Είναι δύσκολη και χαλεπή η καιρή. Είναι εντελώς φυσιολογικό, εντελώς νόμιμο, εντελώς κατανοητό να ψάχνουν οι άνθρωποι την αγάπη και να θέλουν τη συντροφικότητα. Είναι εντελώς φυσιολογικό και υγιές να ψάχνουμε οι άνθρωποι την αγάπη και να θέλουμε τη συντροφικότητα, όμως... Είναι δύσκολο να βρούμε υγιή συντροφικότητα στην εποχή μας. Γι' αυτό καλύτερα να λέμε όχι σε ακατάλληλες γνωριμίες, όχι στη δημιουργία κατάλληλων σχέσεων, γιατί μετά το πληρώνουμε αυτό με την υγεία μας και τη ψυχική και τη σωματική. Και οι άλλοι εκεί έξω ό,τι θέλουν να λένε. Εμείς να γίνουμε μπενάκι και βγενάκι, από το ένα να μπαίνει και από το άλλο να βγαίνει τέτοιες συμβουλές από ανθρώπους που δεν έχουν καμία απολύτως πνευματικότητα και καμία συνέσθηση και ενσυναίσθηση στη ζωή τους. Με ανθρώπους, από ανθρώπους συναισθηματικά αναλφάβητους θα έλεγα. Και ανθρώπους οι οποίοι είναι συναισθηματικά μη εξελιγμένοι. Λοιπόν, ναι υπάρχουν και άνδρες που έχουν αισθήματα και άντρε οι οποίοι έχουν πληγωθεί και πιστεύουν ότι έχουν πληγωθεί ανεπανόρθωτα και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτοί οι άντρε, παρακαλώ, οι πολύ καλοί άνδρες με τα αισθήματα να πάνε γρήγορα να κάνουν ψυχοθεραπεία, παρακαλώ πολύ. Σα παρακαλώ πολύ, γιατί το έχουμε δει και στην πράξη εμεί οι θεραπευτέ, ότι ένα καλό άντρα με ευγενικά αισθήματα, άμα κάνει ψυχοθεραπεία και μπορεί να ξεπεράσει το τραύμα από μία προδοσία ή από δύο προδοσίε, και μπορεί να εξελιχθεί σε έναν αγαπητικό και συνδέσιμο άνθρωπο. Το ζητούμενο είναι η συνδεσιμότητα, δηλαδή να μπορούμε να συνδεθούμε υγιώς με τους άλλους ανθρώπους. Εάν τα παιδιά μας δυσκολεύονται στους γάμους τους και δυσκολεύονται στις σχέσεις τους, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι εμείς έχουμε κάνει πολλά λάθη. Σίγουρα λίγα λάθη όλοι οι κάνουμε, δεν έχει γωνιό που να μην έχει κάνει λάθη. Δεν πρέπει να παίρνουμε προσωπικά τα διαζύγια των παιδιών μας, ούτε να παίρνουμε προσωπικά τη δυσκολία των παιδιών μας να είναι σε μια υγιή συντροφική σχέση. Χρειάζεται να δείχνουμε κατανόηση η μεγαλύτερη ότι η κερή δεν είναι όπως ήταν στην εποχή μας, γιατί στην εποχή της κυρίας της αγαπητής που έστειλε το email που είναι 65 ετών, άρα είναι 20 χρόνια περίπου μεγαλύτερη από εμένα, εκείνη την εποχή υπήρχε ακόμη η κοινοτική ζωή, υπήρχε ακόμη στενή κοινωνική δεσμή και ήταν πιο εύκολο οι γνωριμίες να υποστηριχτούν υγιώς και αρρωστημένος, αλλά και υγιώς από το κοινοτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Καλή δύναμη σε όλους, εύχομαι και να μένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας και είτε έχουμε σύντροφο, είτε δεν έχουμε σύντροφο, να προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή μας όσο πιο όμορφη γίνεται και όσο καλύτερη γίνεται και όσο πιο υγιή ψυχοσυναισθηματικά γίνεται. Μπορούμε, γίνεται. Σύμμαχος μας σε αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο, η ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα και η ψυχοθεραπεία. Την αγάπη μου σε όλους.